πρωτοβουλία να αλλάξουμε 18 στάσεις στο παραλιακό μέτωπο της Πειραϊκής, από ένα σχολείο ναυτικών δοκίμων περίπου μέχρι το ρολόι στο Πασαλιμάνι. Δεν είναι εύκολη η συντήρησή τους. Βλέπω ότι δεν έχουμε και μια συμπεριφορά ως πολίτες, όπως επαναλαμβάνω συχνά, αυτή που θα πρέπει. Ήδη δεκτές που μπήκανε τον περασμένο μήνα, ορισμένες από αυτές, θα δείτε ότι έχουν γκράφιτι, έχουν φθορές, έχουν συνθήματα, έχουν ζημιές. Είναι κρίμα μόνοι μας να χαλάμε τόσο γρήγορα αυτά τα πράγματα. Τα πληρώνει ο πυριώτης. Δεν κατανοώ γιατί πρέπει να κυνηγάμε καθημερινά ως δημοτική αρχή το προσωπικό μας, να βάζουμε πόρους, να ασχολούμαστε όλοι, επειδή 30-40-50% επιθυμούν να συνεχίσουν αυτή τη λειτουργία. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την πόλη μας όμορφη, εάν δεν συμβάλλουν και οι δημότες. Είναι καινούργιες σύγχρονες στάσεις, οι οποίες προσφέρουν και κάποιες δυνατότητες με ηλεκτρονικά μηνύματα σε σχέση με δράσεις του Δήμου ή λειτουργίες του Δήμου. Υπάρχει δυνατότητα φόρτισης κινητού με καλώδιο του επιβάτη που αναμένει. Είναι με φωτισμό. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει λόγω της περιοχής. Επιλέξαμε ένα αλουμινένια για μεγαλύτερη αντοχή στην Πειραϊκή και γι' αυτό επιλέξαμε να αντικαταστήσουμε και της Πειραϊκής πρώτα της ακτής Εμιστοκλέους μέχρι το ρολόι, λόγω του ότι είχαν μεγάλες οδές από την υγρασία και το παραλιακό μέτωπο. Προχωράμε ώστε να προσφέρουμε στους επιβάτες τουλάχιστον του ΑΣΑ και της Δημοτικής Συγκοινωνίας ό,τι καλύτερο μπορούμε.